Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, εδώ λίγο πάνω από την αρχαία αγορά, στο κέντρο της Αθήνας, όπου σε πολύ πολύ λίγη ώρα 15 νέοι καλλιτέχνες θα πειραματιστούν σε κλασικά κομμάτια της Μελίνας Μερκούρης. Θα δούμε δηλαδή πώς η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής, της πολλά υποσχόμενης νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, πειραματίζεται με τους ήχους και τις μουσικές που μοναδικά έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν η Μελίνα Μερκούρη. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει εδώ το live στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, βρισκόμαστε εδώ με τον Στάθη από τους Minor Project, όπου έχεις πειραματιστεί και εσύ με κλασικά τραγούδια που μοναδικά έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν η Μελίνα Μερκούρη. Εμείς έχουμε μαζευτεί με τους Minor και την Κατερίνα Τιντούσκα και τη φίλη μου τη Στεφανία Τιγουλιώτη, που είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, και θα πειράξουμε live 6 από τα αγαπημένα μας τραγούδια της Μεγάλης Μελίνας. Έχεις ακούσει αυτό το άλμπουμ, το πειράζοντας την Μελίνα, και ποιο ξεχωρίζεις από όλα αυτά τα τραγούδια που πειράξαν άλλοι συνάδελφοι? Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω πάρει το CD ακόμα, το βρήκα πριν στην είσοδο και πήγα να το βουτήξω, λέω δεν καταλάβει κανείς, αλλά δεν το βουτήξα. Οπότε έχω ακούσει ότι παίζουν τα ραδιόφωνα. Και η Βιαδά μου εδώ στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, έτσι για να τιμήσουμε τα τραγούδια που κλασικά έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν η Μελίνα Μερκούρη, τώρα από νέους Έλληνες καλλιτέχνες. Πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό? Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι είναι μια υπέροχη ιδέα αυτό που συμβαίνει τώρα σήμερα, και ο δίσκος αυτός έχει μια έτσι πολύ όμορφη άβρα αυτός ο χώρος και την αισθάνομαι, νομίζω ότι την αισθανόμαστε όλοι, και είναι τιμή μου πραγματικά που βρίσκομαι εδώ να παρακολουθήσω αυτή την μικρή εκδήλωση μπροστά σε μια τόσο μεγάλη γυναίκα, έτσι, και παρουσία. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που αγαπάς λίγο ιδιαίτερα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα? Έχω σιγοτραγουδήσει ένα κομματάκι από ένα τραγούδι στο «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο λατρεύω κιόλας, έτσι. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε κομμάτι και να μου δώσουν για να το πω θα είναι τιμή μου, και εννοείται πως θα μ' αρέσει. Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, και έχουμε στην παρέα μας τον Ντέιβιτ, ο οποίος έχει ενεργό συμμετοχή στο «Πειράζοντας τη Μελίνα». Ήταν μια πρόκληση για σένα? Εντάξει, είναι δύσκολο να ξεκινάς να δουλέψεις πάνω σε κάτι τέτοιο. Ομολογουμένως είναι μία ίσως από τις σημαντικότερες εξαγώγημες φυσιογνωμίες της Ελλάδος, και γι' αυτό επέλεξα να μην πειράξω κάτι πολύ γνωστό, σαν «Τα παιδιά του Πειραιά», ας πούμε. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι σύγχρονο, προσπάθησα να φανταστώ τη Μελίνα στο σήμερα και πώς αυτός ο χαρακτήρας και αυτή η φωνή με το γρέζι, το μπάσο, μπορεί να γράψει στο σήμερα με ηλεκτρονική μουσική. Βρισκόμαστε εδώ για την κυκλοφορία αυτής της πολύ ωραίας δουλειάς, «Πειράζοντας τη Μελίνα Μερκούρη». Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Πώς ήταν καταρχήν η ιδέα, και αν ήταν πρόκληση για σένα να ασχοληθείς με τη μουσική της Μελίνας Μερκούρη? Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή όταν μου είπαν και μου κάναν την πρόταση να είμαι μέρος αυτού του πράγματος, που μόνο από τον τίτλο είναι καταπληκτικός, «Πειράζοντας τη Μελίνα». Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά που πείραξα κι εγώ με κάποιο τρόπο τη Μελίνα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ιστορικό συνδίκη, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού του πράγματος. Θέλω να μου πεις πώς το είδες όλη αυτή την πρόκληση να ασχοληθείς με τα τραγούδια της Μελίνας Μερκούρη? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά και ως φόρος τιμής για τη Μελίνα και για την ελληνική δισκογραφία και για όλους εμάς που ασχολούμαστε με μια άλλη είδους μουσική. Και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα γενικώς είναι πολύ πετυχημένα όλων των καλλιτεχνών. Αγαπάμε πολύ τη μουσική σου. Μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το να ακούσουμε το δικό σου πειραματισμό με τη μουσική. Πώς ήταν η πρόκληση το να δουλεύεις με τη μουσική πάνω σε ένα κομμάτι που κλασικό, που έχει ερμηνεύσει η Μελίνα μοναδικά στο παρελθόν? Ήταν λίγο ένα δύσκολο project από όλους τους μουσικούς, γιατί δεν υπάρχουν τα κανάλια μόνο της μουσικής, της φωνής της Μελίνας. Και ό,τι έπρεπε να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε παίρνοντας και όλη τη μουσική που υπήρχε από πίσω. Οπότε για όλους αυτούς που μιξάρανε και κάνανε όλο αυτό το project, ήταν κάτι δύσκολο. Όμως πιστεύω ότι πετύχαμε όλοι αυτό που θέλαμε και βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Σε συνδέει με τη Μελίνα Μερκούρη? Ήταν μια προσωπικότητα η οποία σας έκανε να διαβάζετε για εκείνη στο παρελθόν? Ήταν μια προσωπικότητα που τη μάθατε στην πορεία? Ήταν μια προσωπικότητα που την ξέρω όπως την ξέρει όλη η Ελλάδα, και γενικά μια από τις πιο σπουδαίες Ελληνίδες.
Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό.